Οι παρεξηγήσεις έχουν αρθεί. Ο διάλογος πάντοτε συνεχίζεται, γιατί υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να τα συζητούμε η Εκκλησία και η Πολιτεία. Για το θέμα των θρησκευτικών, η συζήτηση αφορούσε την εφαρμογή των νέων προγραμμάτων. Θα εφαρμοστούν. Είναι απόφαση και ευθύνη και αρμοδιότητα της Πολιτείας το θέμα της εκπαίδευσης. Βεβαίως, ταυτοχρόνως, όπως είδατε, δεν υπάρχουν νέα βιβλία και έχουμε δει ανίμητα περσινά βιβλία, συνυπάρχουν αυτά τα ζητήματα. Και όπως όλα τα μαθήματα και τα θρησκευτικά, θα αξιολογηθεί το μάθημα θρησκευτικών τα νέα προγράμματα, θα ακουστούν ξανά οι απόψεις και της Εκκλησίας και θα καταλήξουμε στο τέλος του χρόνου στην οριστική μορφή των νέων προγράμματων. Συνεχίζετε με τα νέα προγράμματα, δηλαδή, φέτος κανονικά? Βεβαίως. Συνεχίζουμε και δεν υπάρχει ζήτημα διαφωνίας αυτή τη στιγμή για το ζήτημα αυτό, διότι ήδη έχουν εκδοθεί τα νέα προγράμματα, γίνονται οι επιμορφώσεις των καθηγητών. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν έχουμε μια αντίληψη δογματική. Θέλουμε το διάλογο, θα ξανακούσουμε τις απόψεις που θα διατυπωθούν από το συγκεκριμένο προγραμμάτων από παράγοντες εκκλησιαστικούς και θα προχωρήσουμε στην αξιολόγηση του μαθήματος στο τέλος της χρονιάς. Τον αρχιεπίσκοπο μιλήσατε? Βεβαίως, σε πολύ καλό κλίμα, γιατί πάντοτε υπάρχει ένα σεβασμός απέναντί του. Υπήρξε ένα κλίμα πριν τη συνάντηση ότι η Αρχιεπισκοπή Ιερά Σύνοδος ζητά το πάγωμα για ένα χρόνο. Όχι. Υπήρξε συμβιβασμός αυτό, δηλαδή, το θέμα? Επαναλαμβάνω. Από την πλευρά της Εκκλησίας. Επαναλαμβάνω σε ποια ζητήματα έγινε η συζήτηση. Από εκεί πέρα, απόψεις διάφορες υπάρχουν. Και από την πλευρά της Πολιτείας και από την πλευρά της Εκκλησίας. Πάντως φέτος τα βιβλία θα είναι αυτά που υπήρχαν. Μα έχουν διανεμηθεί. Έχουν διανεμηθεί από πέρσι. Δεν έχουμε φτιάξει νέα βιβλία. Τα προγράμματα, τα αναλυτικά προγράμματα αλλάζουν από φέτος και θα γίνουν τα μαθήματα με βάση τα προγράμματα αυτά και θα αξιολογηθούν. Θα συνυπάρχουν και με τα παλιά βιβλία. Έτσι κι αλλιώς εμείς δεν είχαμε την άποψη ότι πρέπει το μάθημα να γίνεται με ένα βιβλίο μέσα στην τάξη. Πόσο μάλλον το μάθημα των θρησκευτικών. Θέλουμε να είναι πιο πλούσιο, πιο ζωντανό το μάθημα. Θέλουμε να είναι μια αντίληψη βιωματική στη διδασκαλία, διαθεματική διδασκαλία. Πάντοτε τηρώντας τρεις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί και από τον Αρχιεπίσκοπο. Η πρώτη που αφορά την υποχρεωτικότητα του μαθήματος. Η δεύτερη που αφορά το να μην μειωθούν οι ώρες διδασκαλίας. Και η τρίτη, μια κατεύθυνση για τον ορθόδοξο πολιτισμό στο μάθημα των θρησκευτικών. Πάντως, πάγωμα των προγραμμάτων σπουδών δεν υπάρχει, έτσι? Σας είπα ότι εφαρμόζονται. Έχετε συμφωνήσει να υπάρξει κάποιος διάλογος αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη το Υπουργείο Παιδείας με την Εκκλησία? Πάντοτε υπάρχει διάλογος. Θα συναντηθούνται επιτροπές, συνεζητήσετε? Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει συγκεκριμένο θέμα. Πάντοτε υπάρχει διάλογος εφόλησης ύλης και για τα ειδικά θέματα που προκύπτουν κάθε φορά. Κάποια σημεία των προγραμμάτων που έχει εκφράσει την ενόχλησή της Εκκλησίας. Έχουν γραφεί στον τύπο αυτά. Κάποιοι ιεράρχες είπαν ότι δεν πήγε καλά όμως η συνάντηση. Όχι. Δεν έχω αυτή την εντύπωση ούτε για τους ιεράρχες. Αντιθέτως, υπήρχε ένα πάρα πολύ καλό κλίμα. Με τις διαφωνίες που ο καθένας τις έχει πάντοτε. Έτσι. Δεν ήρθαμε εδώ για να αλλάξουμε απόψεις. Ήρθαμε για να βρούμε έναν κοινό τόπο προς όφελος του λαού, της χώρας. Και πιστεύω ότι αυτό είναι μια επιδίωξη που και η Εκκλησία έχει, όχι μόνο η Πολιτεία. Λοιπόν, συγκρατημένος και μετρημένος ο...